Κύριε Λουκά, ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σήμερα, θα θέλαμε να μας πείτε πώς κλείσει η διαδικασία και βεβαίως, επειδή έχουμε νέα διοίκηση, να μας πείτε και τα ονόματα της σύνθεσης της νέας διοίκησης. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εσάς προσωπικώς και τους 2-3 που είστε εδώ δίπλα μας. Να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθείτε σήμερα. Για μας σε μια κομβική γενική συνέλευση του Παναρκαδικού μας, διότι από ό,τι ξέρετε υποβάσκει η ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα και θα έχουμε έναν μαραθώνιο ξανά επανόρθωσης των κατακτήσεων των θέσεων, της θέσης που μας ανήκει. Άρα λοιπόν ήταν η κομβική για μας. Τα άτομα ήταν ικανοποιητικά, βεβαίως όχι αυτά που θέλαμε σαν Παναρκαδικός, δεν ήταν τα άτομα που θέλαμε, αλλά αυτά μαζεύτηκαν και αυτά ψήφισαν. Μετά από μια διαλογική συζήτηση, από την, τον απολογισμό της διοίκησης, τον απολογισμό των οικονομικών, την έκθεση της εξαιρετικής επιτροπής, διαλυγήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του κοινού διοικητικού συμβουλίου. Υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Κανείς δεν έφερε αντίρρηση σε ό,τι προτάθηκε και προτάθηκαν και παραπάνω. Μετά από την ψηφοφορία η οποία διεξήχθη, θα σας τα πω τα ονόματα τα οποία εξελέξαν για το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ο Αυδής ο Χαράλαμπος, ο Λουμπαρδιάς ο Στυλιανός, ο Μανδρώνης ο Κώστας, ο Μουλόπουλος ο Γιώργος, ο Πάγκας ο Βαγγέλης, ο Παναγόπουλος ο Γρηγόρης, ο Παπάς ο Γλουβανδρέας, ο Προύτζος ο Νίκος και ο Σωτηρόπουλος ο Τριαντάφυλλος. Αναπληρωματικοί θα είναι ο Σίδερης ο Δημήτρης, ο Σίδερης ο Σάβας και ο Τζανής ο Δημήτρης. Για την εξαιρετική επιτροπή, η οποία θα είναι τριμελή, είναι ο Κωστόγιαννης ο Δημήτρης, ο Κοντογιάννης ο Νίκος και ο Μπουρτζουκλής ο Αγαμέμνονας Μάκης. Και αναπληρωματική είναι ο Ζορμπαλάς ο Σταύρος και ο Βλάμης ο Γιάννης. Αυτά είναι τα ονόματα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής θα τους ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή επάνωδο του Παναρκαδικού μας στις εθνικές κατηγορίες, με ηρεμία και όλα καλά και με υγεία.